Γεια σας, βρισκόμαστε λοιπόν στο περίπτερο του ΣΕΒΕ μαζί με την υπεύθυνη την κυρία Μέη Δεμερτζή. Είστε λοιπόν η διευθύντρια του περιπτέρου και του συνδέσμου εξαγωγείων Βόρειο Ελλάδος. Και σήμερα βλέπουμε ωραία πράγματα. Εδώ βλέπουμε B2B, εξωστρέφεια και τρία ευρωπαϊκά προγράμματα. Ναι, είναι ο ΣΕΒΕ πάντα έχει πάρα πολύ καλές πρωτοβουλίες στο να προάγει ουσιαστικά και την πράσινη επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη. Και λόγω και της έκθεσης Forward Green, αποφασίσαμε να κάνουμε τις εκδηλώσεις μας εδώ, σε αυτό το περίπτερο βέβαια που αφορά στο μακεδονικό σήμα, το οποίο το πρεσβεύουμε εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο, ούτως ώστε να πιστοποιηθούν οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στη Μακεδονία και να έχουν το συγκεκριμένο σήμα, είτε είναι υπηρεσίες, είτε είναι παραγωγή προϊόντων, οτιδήποτε. Και επίσης τα δύο προγράμματα που τρέχουμε, το Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία για τη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα και το Circlecon, που είναι επίσης ένα πρόγραμμα που αφορά στην κυκλική οικονομία. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά να κάνουμε ένα awareness των ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε να καταλάβουν ότι σιγά σιγά θα πρέπει, σύμφωνα με τον καινούριο κλιματικό νόμο, να ξεκινήσουν τη διαδικασία να μειώνουν το αποτύπωμα του άνθρακά τους στην παραγωγική τους διαδικασία και επίσης να αγκαλιάζουν και η κυκλική οικονομία, γιατί θα το χρειαστούν ουσιαστικά στο μέλλον, θα είναι απαραίτητο, ώστε σαν διαβατήριο, για να μπορέσουν να παίρνουν και δανειοδοτήσεις και από τις τράπεζες κλπ. Και φυσικά να ενδιαφέρονται και για το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Κυρία Δεμερτζή, βλέπετε τελικά ότι υπάρχει μια σχετική απήγηση. Αντιλαμβάνεται λοιπόν, αν θέλετε, ο νέος επιχειρηματικός ΝΟΑΣ ότι ακριβώς είναι το προαπαιτούμενο για την είσοδό του στις αγορές, ή απέχουμε ακόμα? Το αντιλαμβάνεται, ειδικά οι πάρα πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, πάρα πολύ μεγάλες για την Ελλάδα, έτσι. Οι μεγάλες επιχειρήσεις ήδη έχουν επιστοποιηθεί, έχουν κάνει τα μεγάλα βήματα. Εχθές, μάλιστα, είχαμε επίσκεψη σε μια πρότυπο εταιρεία, τη Eurimac, η οποία. Εντάξει, οι άνθρωποι κάνουν τρομερά πράγματα όσον αφορά το περιβάλλον μας και θα πιστοποιηθούν και άλλες εταιρείες, μέλη του συνδέσμου. Θα πάρουν ένα πρωτόκολλο το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουν για να μπορέσουν να μειώσουν το αποτύπωμά τους του άνθρακα. Και βλέπουμε ότι μπαίνουν πολύ δυνατά και οι συμβουλευτικές εταιρείες στο παιχνίδι, οι οποίες στην ουσία θα αφυπνίσουν και θα ενημερώσουν υπεύθυνα όλη τη διαδικασία που αποτελείται από διάφορα στάδια, ώστε ο σημερινός επιχειρηματίας θα αντιληφθεί ότι αυτή η λεγόμενη πράσινη επένδυση τον αφορά άμεσα για τη βιωσιμότητα της δικής του επιχείρησης. Αναμφισβήτητα. Και τη βιωσιμότητα της δικής του επιχείρησης και γενικώς για τη βιωσιμότητα. Έτσι. Είναι κάτι το sustainability, είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους. Και θα πρέπει ο καθένας στο δικό του κομμάτι να αρχίσει να το εξετάζει. Και εμείς αυτό κάνουμε, τουλάχιστον προσπαθούμε να τους αφυπνίσουμε. Και πιστεύω ότι με αυτά τα βήματα που κάνουμε, σιγά σιγά όλες οι επιχειρήσεις σε λίγο καιρό θα αντιλαμβάνονται τι πρόκειται να κάνουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, καλά, κύριε Δεμερτζή. Καλή συνέχεια.